έφτασε στο Μπέρκ. Έχει ανέβει ο Μπούι, σε αυτόν πήγε η μπάλα. Κάνει το σουτ. Κόρνερ από την. Υπάρχει βέβαια και η. Ο περιορισμός της χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστών άνω των 24 ετών. Για να δούμε εδώ τον Μαρουκάκη να μοιράζει για τον Ασίγμπα. Μασούρας κάνει τη σέντρα πρώτου. Γκαντιάγκα. Άλλαξε με τον Ασίγμπα. Μπαλού. Δύο αμυντικοί χάφη για την Παναχαϊκή με πολύ μεγάλο εκτόπισμα στον άξονα. Ωραία παίρνει ο Χουχούμης την μπάλα μπροστά από τον Μασούρα. Τον καταδιώκει ο Ασίγμπα. Τον βγάζει από την πορεία του. Προσπαθώντας να μην του δώσει χώρο για τη σέντρα. Του Γιώργου Κουτρουμπή. Με τον Διαμαντή Χουχούμη. Νένι Κοτζουάνι. Ασίγμπα. Τον εμποδίζει ο Μπούι. Από την επιθυμία του Καντιάγκα να τροφοδοτήσει τον Στεργίδη. Σπέβδει ο Μπαλού. Ο Μπούρμπος κάνει τη σέντρα. Ο Ασίγμπα απομακρύνει. Και ο Μπαλού δεν κατόρθωσε να κρατήσει την μπάλα εντός. Πλάγιο για τον Ιουβέντους και με τον Χριστοδόνη είναι στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Βεβαίως. Στην συνεργασία τους. Παναχαϊκή που επιχειρεί διαρκώς από τα άκρα, κυρίως το μεγαλύτερο βάρος πέφτει μέχρι στιγμής στον άξονα να είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κυρίως κοιτάζουν, τουλάχιστον στο σημερινό μάτς, να κλείσουν τους διαδρόμους, να κρατήσουν. Ο Ασίγμπα βγήκε στην μεταβίβαση για τον Μπούι. Μπαλού, Γκαντιάγκα, Ντακώστα με χώρο μπροστά του, γυρίζει και τον κοιτάζει. Περνά στον Μαρουκάκη, βγήκε ο Στυλ και πήρε την μπάλα από τον Μαρουκάκη. Ο Στυλ αρχικά φάνηκε ότι θα πάει. Κάνει το σουτ. Κουτρουμπής βλέπει πάλι την κίνηση του Χουχούμη. Ο Ασίγμπα αυτή τη φορά είναι προετοιμασμένο. Ο Μπαλού στον Ασίγμπα, ο Ντακώστα με τον Μέντες στην πρώτη μονομαχία, στη δεύτερη ο Καρέλης με Μπαλού. Ο Χουχούμης κάνει τη σέντρα, ο Ασίγμπα και ο Μπαλού. Ο Ασίγμπα, Μπέρκ, Καρέλης, δεν πήγε η μπάλα στον Μπέρκ, βγήκε ο Ασίγμπα. Και είναι αυτοί οι οποίοι θα ελέγχουν το τέμπο της αναμέτρησης. Μπροστινή παλιά δεν πέρασε. Στάθησε και κατάφερε ο Μπέρκ να φέρει την μπάλα μπροστά του. Ο Μπέρκ δοκιμάζει να περάσει και για τον Κλωναρίδη, δεν πέρασε, η μπάλα βρήκε στον Ασίγμπα. Δεν ήταν επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια των Πατρινών. Οι οποίοι πάντως κερδίζουν ξανά κατοχή με τον Ασίγμπα και συνέχεια με τον Λαμπρόπουλο. Γκανέζος, κεντρικός αμυντικός Παναχαϊκής, σε μια βαθιά παλιά. Το στήθος η μπάλα έφτασε στον Τζίλα, σε δεύτερη ευκαιρία για τον Στεργίδη που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Κάργας. Για τον Ασίγμπα. Αναμέτρηση. Παναθηναϊκός πρεσάρει πάλι σωστά. Πάνω στον Ασίγμπα που βλέπετε ότι έχει αδυναμία ο Γκανέζος κεντρικός αμυντικός όταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τον πρεσάρουν ψηλά. Σάντσεφ. Είναι από την άμυνά του. Ασίγμπα. Πρόβλημα τραυματισμού, νομίζω όμως όχι τόσο σοβαρό. Είναι ο Μαρινάκης, ο οποίος στην προσπάθεια να πασάρει νωρίτερα γύρισε το πόδι του, όχι γιατί το έβαλε λανθασμένα, αλλά διότι θα λέγαμε πως ήταν πολύ μαλακό το τερέν σε εκείνη την περίοδο. Τώρα είναι κοντά του Αντρέα Σταματσιόνι, τον ρωτάω αν μπορείς να συνεχίσει. Ακολουθήσει ο Στεργίδης. Στη συνέχεια έκανε το σπριτ κυρίως για να πιέσει τον Κοτσόλη που είχε βγει μακριά από την εστία παλιά. Η πασα βγαίνει για τον Καρέλη. Που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα με την ταχύτητά του. Εδώ όμως δεν κάνει καλή προσπάθεια ούτε πάνω στην προσποίηση ούτε συνέχεια στην τρίπλα που επιχείρησε να κάνει πάνω στον Ασίγμπα. Γκανέζος, κεντρικός αμυντικός του Παναχαϊκής, τον σταμάτησε. Ο
Ερμίδης Πανός και του έκανε παρατηρήσεις σχετικά με το πώς κινείται ουσιαστικά αυτό που ανέφερες και εσύ. Δηλαδή, βλέπει πολύ συχνά ότι ο Πινδώνης απομακρύνεται από την θέση του, έχουν καταργηθεί όπως είπες και εσύ οι ακριβείς θέσεις των παιχτών και έτσι δεν υπάρχει ανάπτυξη, τουλάχιστον όπως την θέλει ο Γιώτης τεχνικός. Δεν μπορείς ο Κλωναρίδης. Κάργα η μπάλα έφτασε στον Σίγμα. Μάζει να την περάσει μπροστά. Δεν κατάφερε να συνεργαστεί με τον Μιγγέλ Πέδρο. Έδιωξε ο Σάντσετ και τώρα φεύγει μπροστά ο Καρέλης. Έχει απέναντι τον Κλωναρίδη. Ο Καρέλης αυτόν ψάχνει να βρει. Ο Κλωναρίδης απέναντι από το hat-trick δεν το κάνει γιατί σταματάει πάνω στον Μαρκ Ασίγμα. Η τελική προσπάθεια του Βίκτορα Κλωναρίδη που στο 50 άγγιξε το hat-trick. Από την ωραία μεταβίβαση. Εδώ την ξαναβλέπουμε. Τον Νίκο Καρέλη σήκωσε το κεφάλι, είδε τον Κλωναρίδη, πέρασε την μπάλα, πλασέ στην κίνηση στο πρόσωπο. Κάργα. Ασίγμπα. Φίλος Παναχαϊκής. Πρώτη κεφαλιά από τον Κάργα, η δεύτερη από τον Ασίγμπα. Βαστεί με την εξέλιξη του μάτσου Δημήτρης Πανός. Πιθανότατα να έχει συμβιβαστεί με την έννοια ότι απομένουν κάτι λιγότερα από... Ψηλά αλλά όχι μακριά. Κατεβάζει ο Αμπέιντ, βγαίνει ο Ασίγμπα από την άμυνα και βγάζει την Παναχαϊκή μπροστά. Ο Γκανέζος που δείχνει να έχει και δυνάμεις και περνάει πάρα πολύ ωραία την πάσα για τον Τζίλας. Δοκιμάζει να μπει μέσα στην περιοχή. Κάνει και το γύρισμα. Τρίτη, θυμίζω, είναι σε 15 μέρες από σήμερα, μέσα στον Δεκέμβρη. Και εκείνα τα παιχνίδια φυσικά θα τα παρακολουθήσετε τον OTE TV. Μια που ήταν μπροστά του σε μια δύσκολη επέμβαση. Για να δούμε τώρα την πάσα από τον Καρέλη. Πέρασε για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου προσπαθεί να κάνει την τρίπλα. Ο Σίγμπα σε καλύτερη θέση, πολύ πιο δυνατός, πάει πάνω.